Εδώ, κύριε Κυριανάκη, βλέπουμε το εξής παράδοξο. Στα 20 μέτρα να είναι το αστυνομικό τμήμα και περιπολικό και σύμφωνα με τη δημοσιογράφο που βγάλαμε να μην συλλαμβάνει τους. Δεν είναι μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Είναι από το Ιράν και το Ιράκ. Από το Ιράν και το Ιράκ. Να μην τους συλλαμβάνει και να τους αφήνει εκεί πέρα. Αυτό είναι όντως παράδοξο, κύριε Βαγιάννη. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι πολύ περίεργο. Αυτοί εδώ μεταξύ που... θέλουν να συλληφθούν. Αυτή η εικόνα όμως είναι. Ξεκινήσουν διαδικασίες ασύλου. Αυτή η εικόνα είναι η απόδειξη ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος έλεγχος στα σύνορα. Δεν κάνει κανένας τη δουλειά του για να διαχωρίσει πρόσφυγες από οικονομικούς μετανάστες ή άλλους μετανάστες. Δεν κάνει κανείς τη δουλειά του σε αυτό το κράτος για να μπορέσει να υπάρχει μια τάξη στο πού διαμένει ο καθένας. Ποιος είναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε. Από ποιες χώρες είναι, αν έχουν πάρει άσυλο, αν δεν έχουν πάρει, αν πρέπει να πάνε σε άλλη χώρα, αν πρέπει να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο τα σύνορα θα ελέγχονται, τα σύνορα θα προστατεύονται, έχουμε πατριωτικό καθήκον να προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας. Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. Να αλλάξουμε, κύριε Νάκη. Θα υπάρχει. Ακούστε με, κύριε Βαγιάννη, πρέπει να το. Η διάλυση του κράτους, αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. Αν κάποιος δεν είναι πρόσφυγας, όπως η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, όχι αυτό που βλέπουμε στην κάμερα, δεν γνωρίζουμε. Αυτοί δεν είναι πρόσφυγες. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν είναι πρόσφυγας, θα γυρίζει πίσω στη χώρα του. Υπάρχουν κονδύλια από τη Frontex για τις λεγόμενες πτήσεις επαναπατρισμού. Μάλιστα. Αυτά τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται. Έχουν γίνει πολλοί επαναπατρισμοί πάντως. Θα πρέπει οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται και δεν είναι πρόσφυγες να γυρίζουν πίσω στη χώρα τους. Τελεία. Έχει φτάσει στο να νομίζουν όλοι οι υπόλοιποι ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Ότι μπαίνει, εντάξει, του συλλαμβάνουν. Μα είμαστε ξέφραγο αμπέλι, κυρία Ζαρακέλη. Είναι προφανές. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μαζί και συγχαρητήρια για το χειρισμό του προσφυγικού, όπως σε όλα τα θέματα και τη Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Πέρκα, σας κάνει έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Απάτης σας κάνει έλεγχο στην κυβέρνησή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν δίνει συγχαρητήρια, κάνει έλεγχο μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Απάτης. Σε μία σειρά από υπουργεία για το 1,6 δισεκατομμύρια που έχει λάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Με 1,6 δις έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε κάνει τιμόρια. Είχαμε τις εικόνες του ελληνικού. Είχαμε τις εικόνες του ελληνικού. Είχαμε κάνει τις εικόνες του ελληνικού μέχρι πριν λίγους μήνες. Το ελληνικό στο αεροδρόμιο ήταν γεμάτο μετανάστες. Το θυμάστε? Ναι, το θυμόμαστε. Η Μόρια είναι το κολαστήριο. Το κολαστήριο επιγής που λέγεται Μόρια έχει φτιαχτεί με τα 1,6 δις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστιες σπατάλες, υπερτιμολογήσεις, ένα πάρτι σπατάλες με απευθείας αναθέσεις και χρήματα σε ΜΚΟ που κανένας δεν γνωρίζει, σε ποιον ανήκουν και από ποιον διαχειρίζονται τα χρήματα. Μέχρι και ομάδες αναρχικών, κυρία Ζαρακέλη, μέχρι και ομάδες αναρχικών εδώ στην Αθήνα έχουν διαχειριστεί ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πήγαιναν σε ΜΚΟ δίθεν και το μεταναστευτικό. Και τελευταίο στοιχείο, κυρία Ζαρακέλη. Και τελευταίο στοιχείο, εφόσον έχει την ευγένεια, κυρία Πέρκα, να με αφήσει να το πω. Τελευταίο στοιχείο. Το Κελπνό διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περίπου 50 με 70 εκατομμύρια για την κρίση του μεταναστευτικού. Να πάμε να δούμε τα νούμερα για απευθείας αναθέσεις και προσλήψεις που έχει κάνει το Κελπνό δίθεν για καταπολέμηση του μεταναστευτικού χωρίς να έχει πάει ούτε ένα ευρώ στο πρόβλημα. Να πάμε να τα δούμε αυτά. Τα χρήματα που έχει διαχειριστεί ο κύριος Πολάκης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγγελίες που έχουν μείνει στο σιρτάρι της κυρίας Παπασπύρου. Στο σιρτάρι έχουν μείνει, ναι, για κακοδιαχείριση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Τι τα κρύβει αυτά η κυρία Παπασπύρου, τι θέλετε? Όλα να τα σκάνδαλα που μάλιστα πάνε στο σιρτάρι της κυρίας Παπασπύρου είναι κρυμμένα, είναι θαμμένα πάρα πολύ καλά για να μην ενοχλήσουμε κανέναν ημέτερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που δείξατε. Ένα ξέφραγο αμπέλι. Που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και τι εννοεί ο κύριος Κυριανάκης. Θέλω να το ρωτήσω γιατί επαναπροώθηση και αυτό σημαίνει πνιγμός. Λοιπόν, αυτά όχι σημαίνει πνιγμός και το ξέρετε πολύ καλά. Έλεγχος υπάρχει. Μια λέξη άγνωστη σας θάλασσα, σημαίνει έλεγχος υπάρχει, κύριε Κυριανάκη. Έλεγχος των συνόρων μας σημαίνει. Όταν, κυρία Πέρκα, πηγαίνει ένας μετανάστης σε μια άλλη χώρα, είναι αυτονόητο να σέβεται και τους κανόνες μιας κοινωνίας. Όταν οι παππούδες όλων μας πήγαν μετανάστες στη Γερμανία, στην Αμερική, σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία, σεβάστηκαν κανόνες μιας κοινωνίας. Δεν πήγαν εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να το πω λαϊκά. Πήγαν εκεί και σεβάστηκαν τον τρόπο ζωής, τις αρχές και τις αξίες μιας κοινωνίας, τους νόμους, τους κανόνες της χώρας η οποία τους φιλοξενεί. Αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται.
Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ξέφραγο αμπέλι που μας έδειξε λίγο πριν ο κύριος Παπαγιάννης και το αποκαλυπτικό δελτίο. Στην Ελλάδα έχουμε τη Μόρια. Στην Ελλάδα είχαμε πριν λίγους μήνες το Ελληνικό. Στην Ελλάδα έχουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο προφανώς δεν έχετε επισκεφτεί. Γιατί οι δρόμοι όλοι γύρω από την Ομόνοια. Οι δρόμοι όλοι γύρω από την Ομόνοια, σας το λέω ξεκάθαρα, δεν έχουν καν Έλληνες. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπήρχε και μια ανάρτηση στο διαδίκτυο πριν λίγες μέρες του γιου του κυρίου Κουφοντίνα. Ξέρω ότι έχουμε μεγάλες πολιτικές διαφορές. Ο ίδιος ο Έκτορας Κουφοντίνας αναγνώρισε ότι σε αυτούς τους δρόμους δεν υπάρχουν καν Έλληνες. Μάλιστα. Καν Έλληνες δεν υπάρχουν. Τελεία. Μια απάντηση γρήγορα από την κυρία Πέρκα και κλείνουμε.